Πάμε να δούμε αυτό εδώ το ερώτημα, το οποίο έχει αρκετά καλά στοιχεία, αλλά επίσης είναι ένα ερώτημα στο οποίο πρέπει να γράψουμε, έτσι. Πρέπει να γράψουμε, έχει κάποιους συμβολισμούς περίεργους, αλλά πρέπει να το γράψουμε. Πάμε λοιπόν στο φι προτασιακός τύπος, ορίζουμε την ακολουθία προτασιακών τύπων σίγμα 0, σίγμα 1 κτλ. Ως σίγμα νι, ακολουθία προτασιακών τύπων, μας λέει, ναι, που σημαίνει ότι έχουμε νι συν 1 προτασιακούς τύπους. Και μας λέει ως εξής, τους ορίζουμε το σίγμα 0 λέει να είναι ο τύπος φι συνεπάγεται φι και αμέσως μετά μας δίνει ένα κανόνα ο οποίος παράγει τους υπόλοιπους τύπους και μας λέει δηλαδή συγκεκριμένα ότι το σίγμα νι συν 1, το γράφω εδώ στην άκρη ας πούμε, είναι ίσο με, ορίζεται μάλλον, τριπλή ισότητα βλέπεις, είναι ίσο με τον προηγούμενο τύπο σίγμα νι να συνεπάγει το φι. Προσοχή. Οπότε τώρα θα μου ζητάει στο πρώτο ερώτημα πια να πάω και να γράψω, λέει, όλους τους τύπους σίγμα 1, σίγμα 2, σίγμα 3. Όταν μας δίνει, με συγχωρείς, όταν μας δίνει οδηγίες, αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις είναι να τις ακολουθείς. Δηλαδή, βάζεις μια τελεία εδώ και πας και κάνεις αυτό που σου λένε. Δηλαδή, το σίγμα 1 ποιος τύπος είναι? Ο προηγούμενος, δηλαδή το σίγμα 0, δηλαδή το φι συνεπάγεται φι, ας το γράψω κιόλας λίγο να το δούμε. Έτσι, και αμέσως μετά όπου σίγμα 0 πρέπει να πάω να βάλω τον από πάνω τύπο. Δηλαδή ο τύπος φι συνεπάγεται φι, συνεπάγεται φι. Αυτός λοιπόν είναι ο πρώτος τύπος. Πάμε αμέσως μετά στον δεύτερο τύπο, ο οποίος ορίζεται αναδρομικός ορισμός, είναι αυτός εδώ. Σίγμα 1 να συνεπάγει το φι, που σημαίνει ότι έχω τον προηγούμενο τύπο, τον ακριβώς από πάνω δηλαδή, φι συνεπάγεται φι και αμέσως μετά συνεπάγεται το φι και αυτό με τη σειρά του να συνεπάγεται το φι. Πάμε αμέσως μετά στον τύπο σίγμα 3. Σίγμα 3 είναι ο τύπος σίγμα 2 να συνεπάγει φι. Συνεπώς παίρνω τον προηγούμενο τύπο όπως ήταν. Φι συνεπάγεται φι, συνεπάγεται φι. Αντιγράφω δηλαδή τον προηγούμενο ο οποίος είναι ο σίγμα 2. Και αμέσως μετά συνεπάγεται φι. Να λοιπόν η τύπη διαδοχική και αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Δηλαδή απλά ακολουθώ τις οδηγίες, παίρνουμε τις μονάδες μας. Ναι. Οπότε μας ζητάει αμέσως μετά να δείξουμε ότι ο σίγμα 0 και ο σίγμα 2 είναι ταυτολογίες και ο σίγμα 1 και ο σίγμα 3 είναι ταυτολογικά ισοδύναμη με το φι. Πώς θα το κάνω αυτό? Αληθοπίνακα, έτσι. Οπότε το γράμμα το οποίο επισέρχεται να παρατηρήσουμε ότι εδώ είναι το φι, συνεπώς το φι έχει δύο τιμές αλήθειας, αλήθεια και ψέματα, και αμέσως μετά παίρνω το πρώτο τύπο, ο οποίος είναι ο σίγμα 0. Ο σίγμα 0 είναι ο φι συνεπάγεται φι, κάνω τον αληθοπίνακά του και έχω αλήθεια, αλήθεια συνεπάγεται αλήθεια, αλήθεια. Και αλήθεια συνεπάγεται, ψέμα συνεπάγεται ψέμα, πάλι λοιπόν αλήθεια. Ο επόμενος τύπος τώρα, ο οποίος είναι ο σίγμα 1, σύμφωνα με την ορολογία που είδαμε, είναι σίγμα 0 συνεπάγει φι. Οπότε, αν κάνω πάλι τον αληθοπίνακα, είναι η δεύτερη στήλη να συνεπάγει την πρώτη. Άρα αλήθεια συνεπάγει αλήθεια, αλήθεια, και αλήθεια συνεπάγεται ψέμα, ψέμα. Συνεπώς παρατηρώ όντως ότι είναι και ισοδύναμος με το φι. Συνεχίζω αμέσως μετά με τον τύπο σίγμα 2. Ο τύπος σίγμα 2 ορίσαμε ότι είναι σίγμα 1 συνεπάγει φι. Άρα λοιπόν έχουμε ότι στην πρώτη περίπτωση είναι αλήθεια συνεπάγει αλήθεια, δηλαδή αλήθεια. Και στη δεύτερη περίπτωση είναι ψέμα συνεπάγει ψέμα, δηλαδή αλήθεια. Πάμε και στον τύπο σίγμα 3 τώρα, όπου ο τύπος σίγμα 3 είναι ο τύπος σίγμα 2 συνεπάγει φι. Συνεπώς έχουμε αντιστοίχως ότι εδώ πέρα η αποτίμηση του τύπου είναι αλήθεια ψέματα. Όντως λοιπόν επαληθεύσαμε, και αυτό θα έγραφα και στο χάρτη μου, επαληθεύσαμε ότι ισχύει το ζητούμενο, δηλαδή ότι το σίγμα 0, να το γράψω, το σίγμα 0 είναι ίσο με το σίγμα 2 και το σίγμα 0 και το σίγμα 2 όπως παρατηρούμε είναι ταυτολογίες. Όπως μου ζήτησε η εκφώνηση, έκανα την επαλήθευση. Και πώς το έδειξα? Με τον πίνακα αληθείας. Και αμέσως μετά έχω επίσης ότι ο σίγμα 1 είναι ο σίγμα 3 και παρατηρούμε επίσης, όπως το ζήτησε, ότι είναι ταυτολογικά ισοδύναμη με τον φι. Εντάξει. Οπότε λοιπόν πράγματι κιόλας είναι ταυτολογικά ισοδύναμη. Για ποιο λόγο? Διότι έχουν τον ίδιο πίνακα αληθείας, το οποίο μπορούμε να επικαλυστούμε. Πάμε τώρα στο... Αυτό τώρα ήταν δηλαδή ένα σχετικά βατό ερώτημα. Διαβάζουμε τα μαθηματικά καλά, τα καταλαβαίνουμε, δίνουμε την απάντησή μας και τελειώνει η ιστορία. Το δεύτερο ερώτημα τώρα είναι λίγο πιο δύσκολο, έτσι. Οπότε πάμε τώρα στο δεύτερο ερώτημα με το καλό, όπου εδώ μας λέει να δείξουμε με επαγωγή στο K, να δείξουμε ότι για κάθε K μεγαλύτερο ίσο του 0, ο σίγμα 2K είναι ταυτολογία και ο σίγμα 2K συν 1 είναι ταυτολογικά ισοδύναμος με το φι. Άρα λοιπόν το κουτί της απαγωγής εδώ αποτελείται από δύο μέρη. Το σίγμα 2K είναι ταυτολογία,
Εντάξει, αυτό είναι το ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να αποδείξω. Και ο τύπος σίγμα 2K συν 1, ότι είναι ταυτολογικά ισοδύναμος με τον τύπο φ. Αυτά λοιπόν. Και ξεκινάμε τώρα κανονικά. Ωραία εικόνα στο γραπτό μας, τα γνωστά, βάση επαγωγής. Δείχνουμε ότι ισχύει για το μικρότερο φυσικό όπου μας επιτρέπει η εκφώνηση. Και βεβαίως η τιμή αυτή είναι ότι για κάπα ίσον 0. Όπου δηλαδή πρέπει να δείξουμε το κουτί της επαγωγής, η προσαπόδειξη πρόταση πάρα πολύ σημαντική. Δείχνουμε λοιπόν ότι το σίγμα 0 είναι ταυτολογία, αυτό πρέπει να δείξουμε. Και επίσης πρέπει να δείξω ότι το σίγμα όπου κάπα βάζω το 0, 2 επί 0, 0 συν 1, το σίγμα 1 δηλαδή, ότι είναι ταυτολογικά ισοδύναμο με το φ. Θα γράψω τι κάνω απόδειξη, να τεκμέρεται δηλαδή στο χαρτί, να φαίνεται ότι κάνουμε απόδειξη βάση επαγωγής, έτσι, και βεβαίως δεν χρειάζεται να το αποδείξω αυτό, γιατί αυτό το έχουμε ήδη δείξει στο προηγούμενο υποερώτημα. Από το ερώτημα 1 λοιπόν έχω πράγμα το σίγμα 0 είναι ταυτολογία και το σίγμα 1 ότι είναι ισοδύναμο με το φ. Συνεχίζω αμέσως μετά με την επαγωγική υπόθεση, όπου θα υποθέσω ότι ισχύει για κάπα ίσον κάπα, όχι βέβαια, για κάπα ίσον ας πούμε ταφ κεφαλαίων, ναι. Οπότε λοιπόν αυτό το οποίο θα αποδείξω είναι, συγγνώμη, αυτό το οποίο θα υποθέσω ότι ισχύει είναι ότι το σίγμα ταφ είναι ταυτολογία και με αντικατάσταση πάλι στο, όχι ταφ, sorry, σίγμα 2 ταφ, έτσι, αντικατάσταση στο κουτί της επαγωγής, σίγμα 2 ταφ ότι είναι ταυτολογία και επίσης επαγωγική υπόθεση το σίγμα 2 ταφ συν 1 ότι είναι ταυτολογικά ισοδύναμη με τον τύπο φ. Και πάμε τώρα στο επαγωγικό βήμα εσείως, όπου στο επαγωγικό βήμα πρέπει να αποδείξουμε ότι ισχύει για κάπα ίσον ταφ συν 1 για την επόμενη τιμή. Για να δούμε τι πρέπει να δείξουμε, να γράψουμε όμορφα το κουτί της επαγωγής. Έχουμε όπου κάπα βάζω το ταφ συν 1, άρα λοιπόν το σίγμα του 2 επί ταφ συν 1 θα το γράψω 2 ταφ συν 2, εντάξει, κάνω και την πράξη εδώ πέρα, είναι ταυτολογία και πρέπει να δείξω επίσης, βάζοντας όπου κάπα το ταφ συν 1, 2, κοιτάω το κουτί της επαγωγής, όπου κάπα βάζω το ταφ συν 1, είναι 2 ταφ συν 2 συν 1, άρα λοιπόν το σίγμα του 2 ταφ συν 3, ότι είναι ισοδύναμο με τον τύπο φ. Και πάμε τώρα εδώ να δούμε την απόδειξη, ως εδώ θέλω βέβαια να πιστεύω ότι τα γράφεις εύκολα. Και πάμε τώρα να δούμε λίγο την απόδειξη, όπου ξεκινάω με το πρώτο κομμάτι ότι πρέπει να δείξω ο τύπος σίγμα 2 ταφ συν 2, ότι είναι ταυτολογία. Θα κάνω βεβαίως αμέσως αντικατάσταση στον αναδρομικό ορισμό. Έτσι, στον αναδρομικό ορισμό μου έλεγε ότι το σίγμα του νη συν 1 είναι ίδιο με το σίγμα του νη συνεπάγει φ. Άρα λοιπόν εδώ πέρα, αυτό εδώ μπορώ να το ξαναγράψω καταρχάς για να είναι στη μορφή 2 ταφ συν 1 συν 1, εντάξει. Αυτό εδώ θα παίξει το ρόλο του νη στον αναδρομικό ορισμό. Αναφέρομαι εδώ, αυτό κοιτάω αυτή τη στιγμή για να κάνω την αντικατάσταση. Οπότε λοιπόν το σίγμα του 2 ταφ συν 1 μπορώ να το αντικαταστήσω πλέον με τον αναδρομικό ορισμό. Αυτό ισούται με το σίγμα του 2 ταφ συν 1 να συνεπάγει τον τύπο φ. Και αμέσως τώρα κάνουμε ακριβώς το ίδιο για το σίγμα του 2 ταφ. Όχι, sorry. Εδώ πέρα το σίγμα του 2 ταφ συν 1 το έχω πλέον στην επαγωγική μου υπόθεση. Οπότε επικαλούμενος τώρα την επαγωγική υπόθεση, αυτό εδώ πέρα είναι ταυτολογικά ισοδύναμο με το φ. Άρα ο τύπος είναι φ συνεπάγεται φ. Άρα λοιπόν ο τύπος είναι ταυτολογία και τέλειωσε το πρώτο μισό της απόδειξης. Πάμε και στο άλλο μισό της απόδειξης, όπου πρέπει να δείξω τώρα ότι ο τύπος σίγμα του 2 ταφ συν 3, ότι είναι ταυτολογικά ισοδύναμος με τον τύπο φ. Θα κάνω ακριβώς την ίδια δουλειά, θα το γράψω πρώτα απ' όλα αυτό, σίγμα του 2 ταφ συν 2 συν 1. Οπότε με τη σειρά του, αυτό εδώ τώρα γράφεται από τον αναδρομικό ορισμό, σίγμα του 2 ταφ συν 2 συνεπάγει φ. Έχω κάνει όμως ήδη μια αποδεικτική διαδικασία από πάνω, έχω δείξει ότι ο τύπος αυτός είναι ταυτολογία, το έχω αποδείξει ακριβώς από πάνω, άρα λοιπόν αυτό εδώ πέρα θα έχει τη μορφή αλήθεια συνεπάγεται φ, άρα λοιπόν εδώ πέρα και αυτά τα γράφουμε λόγια, υπάρχουν δύο περιπτώσεις, αν το φ είναι αληθές, τότε το τύπος μου είναι αλήθεια συνεπάγεται αλήθεια, ίσον αλήθεια, αντίθετα αν το φ είναι ψευδές, τότε είναι αλήθεια συνεπάγεται ψέμα, δηλαδή ψέμα. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο μόλις αποδείξαμε είναι ότι πράγματι είναι ταυτολογικά ισοδύναμος με τον τύπο φ, γιατί όταν ο φ είναι αληθής, τότε και ο τύπος αυτός είναι αληθής. Όταν ο φ είναι ψευδής και ο τύπος αυτός είναι ψευδής. Άρα λοιπόν εδώ η συμπερασματολογία έχει ολοκληρωθεί, ο τύπος σίγμα του 2 ταφ συν 3 είναι ταυτολογικά ισοδύναμος με τον τύπο φ. Αυτά λοιπόν σχετικά και με το ερώτημα αυτό εδώ, για πιο δυνατούς λίτες με αγάπη στην άλγεβρα ήταν το 2. Και τώρα χρησιμοποιώντας το α2 και τώρα αν είσαι πονηρός εδώ θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις το α2 κατευθείαν, έτσι, προκειμένου να πας με το καλό στο επόμενο ερώτημα.
Και έτσι λοιπόν μας λέει στο επόμενο ερώτημα να διερευνήσουμε αν ο τύπος σίγμα 24, ο οποίος από αυτά που έχουμε γράψει από πάνω είναι μια τευτολογία, τυπικά συνεπάγεται τον τύπο φ. Εντάξει. Οπότε αυτό το οποίο θα γράψω τώρα είναι στην αιτιολογία μου, επειδή ξέρω ότι αυτό δεν ισχύει γιατί είναι τευτολογία το αριστερό. Θα χρησιμοποιήσω όμως βέβαια διατυπώσεις, πώς το λένε, προτασιακού λογισμού, προτασιακής λογικής και όχι λογισμού. Δηλαδή διατυπώσεις αληθοπίνακα. Δεν ισχύει λοιπόν, θα γράψω ότι ο τύπος σίγμα 24 ταυτολογικά συνεπάγει το φ, διότι, και τώρα εδώ ακολουθεί μια πολύ μικρή επιχειρηματολογία, ο σίγμα 24 είναι ταυτολογία, θα γράψω εδώ πέρα, ενώ αντίθετα ο τύπος φ είναι ικανοποιήσιμος. Συνεπώς, θα έγραφα όταν ο τύπος σίγμα 24 είναι αληθής και ο φ είναι ψευδής, έχω ότι δεν ισχύει η ταυτολογική συνεπαγωγή. Όταν δεν ισχύει όμως η ταυτολογική συνεπαγωγή, αν ισχύει η ταυτολογική συνεπαγωγή, έχουμε αυτομάτως ότι ισχύει και η τυπική συνεπαγωγή από το θεώρημα εγκυρότητας, επίσης όμως έχουμε και το ανάποδο, δηλαδή η αντιθετοαναστροφή αυτού του θεωρήματος μας δίνει την απάντηση, αλλά επίσης αν θες να πλεχτείς και τόσο πολύ, μπορείς να γράψεις τώρα ότι από τα θεωρήματα εγκυρότητας-πληρότητας έχω ότι δεν ισχύει και η τυπική συνεπαγωγή. Αυτά τα θεωρήματα δηλαδή μου εξασφαλίζουν από ένα σημείο και μετά, δηλαδή ισοδυναμία. Τώρα, η σωστή επίκληση βέβαια του θεωρήματος είναι να επικαλεστώ το θεώρημα της εγκυρότητας, αλλά θα το κάνω έτσι κοπανιστή, από το θεώρημα εγκυρότητας-πληρότητας θα πω, έχω ότι το δεν ισχύει, ότι το σίγμα 24 τυπικά συνεπάγει το φ. Δεν ισχύει λοιπόν το σίγμα 24 τυπικά συνεπάγει το φ και τέλειωσε ένα κομμάτι αυτού εδώ. Και πάμε και στο άλλο κομμάτι, όπου στο επόμενο κομμάτι έχω αν ο φ τυπικά συνεπάγει τον τύπο σίγμα 25. Και τώρα αυτό εδώ πέρα ισχύει, μόνο που θα πω ότι έχω ότι ο σίγμα 25 είναι ο φ από το προηγούμενο ερώτημα. Άρα στην πραγματικότητα αυτό που πρέπει να διερευνήσω είναι αν ο φ τυπικά συνεπάγει το φ. Που ισχύει, θα πω αμέσως, διότι έχει τυπική απόδειξη. Λόγω της τυπικής απόδειξης, ένα ισχύει το φ ως υπόθεση. Αυτά λοιπόν σχετικά με αυτήν εδώ την προτασιακή λογική, η οποία είχε ένα πρώτο κομμάτι, το οποίο ήταν αρκετά βατό, αυτό με τους συμβολισμούς, η επαγωγή ίσως να δυσκολεύει κάποιους, και τέλος τα τελευταία ερωτήματα είναι απλά ερωτήματα συλλογιστικής.